Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία σας καλωσορίζει στη σημερινή συνέντευξη τύπου, στην οποία θα παρουσιαστεί το έργο και η δραστηριότητα του Ιδρύματος. Ο πρόεδρος της Βουλής είναι και πρόεδρος του Ιδρύματος της Βουλής και τον παρακαλώ να πάρει το λόγο. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας αυτή την κάπως δύσκολη μέρα, κυρίως λόγω της κλιματικής κατάστασης και της θερμοκρασίας. Έχει γίνει μια σημαντική προσπάθεια έτσι ώστε το Ίδρυμα της Βουλής για τη Δημοκρατία και τον Κοινοβουλευτισμό, το οποίο είχε είτε έτσι είτε αλλιώς από χρόνια μια αξιοπρόσεκτη και σε πολλά επίπεδα δραστηριότητα και επαφή με την κοινωνία, να αποκτήσει μια όλο και μεγαλύτερη εξωστρέφεια και σχέση με την κοινωνία και τις σύγχρονες απαιτήσεις και να βοηθήσει έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατή επισκεψιμότητα, να υπάρχει μία κατά το δυνατόν αποκέντρωση εκδηλώσεων, παραδείγματος χάρη σε συνέδρια τα οποία ήδη έχουν γίνει και αυτό προβλέπεται και για αυτή την χρονιά, να γίνονται προηγούμενα κάποια προσυνέδρια κατά κάποιο τρόπο σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα, κυρίως εκεί που έχει ας πούμε πανεπιστήμια, όπως επίσης να έχει και μία επαφή σε συνεργασία και με την βιβλιοθήκη της Βουλής, με το δίκτυο των βιβλιοθηκών πανελλαδικά και με τις προσπάθειες που γίνονται για δραστηριότητες στην περιφέρεια. Πριν από μία εβδομάδα ήμασταν στην Καρδίτσα, που έγινε εκεί η έκθεση για τον φιλελληνισμό. Ήμασταν στο Αμίντεο απάνω, υπάρχουν πολλές συνεργασίες όλη τη χώρα και να βγούμε και πιο πολύ προς τα έξω, δηλαδή είχαμε κάνει και τα εγκαίνια της έκθεσης των φωτογράφων για το προσφυγικό μεταναστευτικό μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και έτυχε πολύ μεγάλης εκεί δημοσιότητας. Γίνεται δηλαδή μία ουσιαστική προσπάθεια να γίνονται περισσότερες εκδηλώσεις, εκθέσεις, ημερίδες, εκδόσεις, επισκέψεις, να εμπλουτίζεται το πρόγραμμα και ταυτόχρονα να είμαστε σε ακόμα μεγαλύτερη επαφή με τον κόσμο. Έχετε τις έγχρωμες σελίδες με τις δράσεις σε αριθμούς για την δωδεκαετία χοντρικά του Ιδρύματος, όπως και ιδιαίτερα για το 16, όπου είναι εντυπωσιακό ότι 93.000 περίπου μαθητές και πολίτες ξεναγήθηκαν στη Βουλή και η ξενάγηση εμπλουτίζεται όλο και περισσότερο με σενάρια τα οποία διαμορφώνουν οι υπεύθυνοι μέσα στο Ίδρυμα, έτσι ώστε να υπάρχει το κίνητρο πέραν της αισθητικής απόλαυσης ή της ιστορικής γνώσης για όσους συμμετέχουν σε αυτή την ξενάγηση, πόσο μάλλον για τα παιδιά τη γνώση που αποκτούν από τις κοινοβουλευτικές εργασίες, να αποτελεί το κίνητρο για να συζητιέται γενικότερα η Βουλή, οι εργασίες που γίνονται κτλ. Θέλω να πω ευθέως, επειδή μέσα σε αυτό το χώρο κυρίως πολιτικά μιλούμε, ότι έχω την πλήρη συνέστηση και συνείδηση
ότι αυτή η εξαιρετική δουλειά που γίνεται από το Ίδρυμα της Βουλής, αλλά και από τα γραφεία μας και από τη βιβλιοθήκη και από πρωτοβουλίες που λαμβάνονται μέσα στη Βουλή, με ευρύτατη συνένεση πάντοτε των πολιτικών δυνάμεων που συναποτελούν εδώ το Κοινοβούλιο, δεν μπορεί να συμψηφιστεί στην συνείδηση του κόσμου και να εξισορροπήσει τον προβληματισμό που υπάρχει μέσα στην κοινή γνώμη, κυρίως τα τελευταία χρόνια δηλαδή μιλάμε της κρίσης, για την ίδια την λειτουργία της Βουλής σε κοινοβουλευτικό νομοθετικό επίπεδο, με την έννοια ακριβώς που γνωρίζουμε ότι έρχονται και ψηφίζονται νομοσχέδια τα οποία αποτελούν συμφωνίες διακρατικές, μνημόνια, με έναν τρόπο και με μια υποχρεωτικότητα που όλους μας εγκλωβίζουν πέραν των ορίων που θα θέλαμε να λειτουργεί έτσι δημοκρατικά το Κοινοβούλιο. Υπάρχει μια τέτοια εντύπωση λοιπόν στην κοινή γνώμη, η οποία ευλόγως δημιουργείται από την παραγωγή κάποιων νομοθετημάτων τα οποία έχουν οδυνηρές κοινωνικές συνέπειες και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και ελπίζουμε πολύ σύντομα να φύγουμε από αυτό τον κύκλο ως χώρα και άρα ως Κοινοβούλιο. Πλην όμως αυτή η προσπάθεια που γίνεται από το Ίδρυμα, όπως επίσης αντίστοιχα και από το κανάλι της Βουλής και από άλλες υπηρεσίες, σε ένα βαθμό εξισορροπεί μέσα στην κοινή γνώμη την σημασία του Κοινοβουλίου ως πρωτεύουσας κεντρικής δομής για την δημοκρατία και για την σχέση με την κοινωνία. Και γι' αυτό γίνονται πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Στον προγραμματισμό τον οποίον έχετε υπόψη σας, διότι επίσης έχει μοιραστεί, θέλω να εντοπίσω ιδιαίτερα την προσπάθεια που θα γίνει για το συνέδριο Δημοκρατία και Τέχνη σε κρίσιμες εποχές μέσα στο 17, όπως επίσης και για την έναρξη της προσπάθειας για τον γιορτασμό για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, θέμα για το οποίο πιο ιδιαίτερα η κυρία Μαρονίτη αμέσως ύστερα θα δώσει μερικές επεξηγήσεις, διότι είναι κεντρικό ζήτημα για όλη τη χώρα και δεν αφορά προφανώς και μόνο το Ίδρυμα της Βουλής. Θα υπάρξουν συνέργειες, όπως υπάρχουν και συνεργασίες με το ΕΚΠΑ, με το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Έχουν γίνει ήδη συνέδρια και εκδηλώσεις για πρόσωπα άξια τιμής, για την Έλλη Λαμπρίδη, για την Αμαλία Φλέμινγκ, και για πρόσωπα πάλι μέσα στο 17 σχεδιάζονται για τον Νίκο Βέη, οπωσδήποτε για τον Κωνσταντίνο Τσάτσο και για τον Κωνσταντίνο Κάπο. Και βέβαια συνεχίζονται οι εκθέσεις. Καλό θα ήταν σήμερα, αλλά δεν νομίζω πως είναι δυνατόν και λόγω της μεγάλης θερμοκρασίας και γενικότερα έτσι λόγω της αριθμίας που υπάρχει και στις συγκοινωνίες, λόγω των κινητοποιήσεων σήμερα, να είχατε ξεναγηθεί ή να ξεναγηθείτε, είτε και όλοι μαζί, αυτό θα το οργανώσουμε οπωσδήποτε ξανά, ή και κατά μόνα στην πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση που ήδη υπάρχει για το φεμινιστικό γυναικείο κίνημα της μεταπολιτευτικής περίοδου, αλλά βεβαίως και για τις εκθέσεις που υπάρχουν εδώ πέρα μέσα για τις μικρές Οδύσσειες και για τον Καποδίστρια. Και θα υπάρξουν και άλλες εκθέσεις μέσα στο 17. Γίνονται προσπάθειες συνεχής και για την Βουλή των Εφήβων. Προσπάθειες εξυγχρονισμού και κάθε φορά μέσα από την εμπειρία που διαμορφώνεται και από την παιδαγωγική
και επιστημονική εμπειρία του προσωπικού που διαμορφώνει αυτά τα σενάρια για τη Βουλή των Εφήβων, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται και στα θέλω, τις διαθέσεις, τα ερωτήματα των ίδιων των παιδιών, αλλά και της κοινωνίας σε σχέση με αυτή την πρωτοβουλία η οποία έχει ξεκινήσει από χρόνια και έχει τύχει και δημόσιας έτσι, προβολής ιδιαίτερα, που την γνωρίζετε πολύ καλά. Υπάρχουν συνεργασίες οι οποίες έχουν ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια με αναφορά σε εκδηλώσεις. Παραδείγματος χάρη είναι πάρα πολύ σημαντικό, ίσως να το γνωρίζετε ήδη, για τη συνεργασία που υπάρχει και με ιστορικούς και με την ΕΡΤ και με άλλους φορείς και με το Δήμο, για τις εκδηλώσεις που πλέον γίνονται κάθε χρόνο για αρκετές μέρες, με αφορμή τη 12η Οκτωβρίου του 1944 και το Αθήνα Ελεύθερη. Και με αφορμή αυτές τις εκδηλώσεις έγιναν οι εκδηλώσεις, ξεκίνησε, ήταν το έναυσμα για να γίνουν και αντίστοιχες εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη και για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Αν δεν κάνω λάθος, 30 του μήνα ήταν εκεί. Και θα γίνεται κάθε χρόνο και εκεί. Εκδόσεις πολλές και όχι πάντοτε ούτε μόνο για το παρελθόν, αλλά σε σχέση και με το παρόν και με θέματα τα οποία ανοίγουν μέσα από αυτές τις εκδόσεις και εκδοτικά προγράμματα για τη σειρά, παραδείγματος χάρη, κείμενα μνήμης ή ανθολόγιο των κλέφτικων τραγουδιών, αλλά και εκδόσεις που κάνει η Βουλή και πέραν του Ιδρύματος, γι' αυτό εγώ κάνω έτσι συνολικότερες αναφορές. Είδατε παραδείγματος χάρη για τα τσιγκάνικα τραγούδια, για τα παιδικά τραγούδια. Ορίστε. Παραμύθια. Τα παραμύθια, με συγχωρείτε. Για τα παραμύθια, τα τσιγκάνικα. Ή σήμερα που θα παρουσιάσουμε ένα από τα πολλά βιβλία που έχει συγγράψει ο Μανώλης ο Γλέζος. Ή άλλες τέτοιες προσπάθειες στον εκδοτικό τομέα που πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα έτσι, και επιστημονικά τεκμηριωμένες και δίνουν υπόβαθρο σαν συνέχεια σε εξαιρετικές εκδόσεις που έχουν γίνει από το Ίδρυμα και που τον κατάλογό τους επίσης είναι στη διάθεσή σας. Ετοιμάζονται εκθέσεις και με το Μίδια, με τις ομιλίες για πρόσωπα άξια τιμής στη σειρά των προηγούμενων που σας είπα, μεταξύ των οποίων για τον Αριστόβουλο Μάνεση και τον Παύλο Μπακογιάννη. Συμμετέχει το Ίδρυμα σε όλες τις εκθέσεις βιβλίου που γίνονται και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και συνδράμουμε και προς τούτο κάθε χρόνο, έτσι ώστε και ιδιαίτερα μέσα στα χρόνια της κρίσης αυτοί οι θεσμοί να μείνουν όρθιοι και να αποτελούν ένα σημείο αναφοράς για τον κόσμο ευρύτερα. Αυτή η προσπάθεια αποτελεί οπωσδήποτε ένα ανοιχτό πεδίο το οποίο δεν έχει όρια, επιτρέψτε μου την έκφραση. Διότι αντιλαμβανόμαστε ότι θα μπορούσαν να γίνονται και πολύ περισσότερα πράγματα και μπορούν και στο μέλλον να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα, ακριβώς επειδή πλέον έχουμε ανοιχτεί πέραν των ορίων των αιθουσών της Βουλής ή των ορίων απλά μιας επισκεψιμότητας τυπικού χαρακτήρα. Οι περιοδικές εκθέσεις, οι ψηφιακές εκθέσεις, οι μεταφορές εκθέσεων παντού όπου πλέον ας πούμε υπάρχει μια ευρύτερη ζήτηση και οι μόνιμες εκθέσεις αποτελούν μαζί με τις εκδόσεις ένα υλικό το οποίο τελικά διαμορφώνει γύρω και για τη Βουλή ένα στάτους ενός ιδρύματος πλέον με
αναφορά πανελλαδική, με αναφορά σε σχέση με τις συνέργειες με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και σε σχέση με όλες τις ζωντανές και δημιουργικές εστίες του λαού μας και της νεολαίας τα τελευταία χρόνια. Προφανώς δεν το έχουμε πετύχει ακόμα, αλλά τα όρια είναι αυτά. Προσδιορίζονται πλέον όχι από την υπόσταση της Βουλής και το μεγέθος του προϋπολογισμού της ή των αισθουσών της, αλλά από το μέγεθος και το ευρύτατο πλαίσιο των δημιουργικών εστιών σε όλη τη χώρα. Και αυτή είναι η προσπάθεια να υπάρχει όλο και μεγαλύτερη αντιστοίχηση και ανταπόκριση με αυτές τις προσπάθειες και αυτές τις πρωτοβουλίες. Αυτό το πνεύμα διακατέχει και σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε άριστο βαθμό θα έλεγα, εξυπηρετείται και από τους άριστους συνεργάτες που είναι στο Ίδρυμα και από την Εκτελεστική Επιτροπή και από την Επιστημονική Επιτροπή και από τον κύριο Σούρλα, αλλά και από όλους τους συνεργάτες του Ιδρύματος, και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση μπορούν πάρα πολλά πράγματα να γίνουν περαιτέρω και πέραν αυτών τα οποία βρίσκονται είτε σταλλιώς στη διάθεσή σας με τη στενή έννοια του προγράμματος του αποφασιστέντος. Κυρία Μαρονίτη, αν θέλετε, ελάτε από εδώ. Ναι. Καλησπέρα και από μένα. Να ξεκινήσω, δεν θα σας κουράσω, λέγοντας κάποια πράγματα σχετικά με το πρόγραμμα δράσεων που έχουμε δρομολογήσει σε τετραετές βάθος για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Θέλω να τονίσω πρώτα απ' όλα ότι όπως συμβαίνει συνήθως και ελπίζουμε σε επιτυχημένα εγχειρήματα, είναι προϊόντα συλλογικής προσπάθειας. Ξεκινάει από μια επιτροπή που αποτελείται από τον κύριο Δημητρόπουλο, τον κύριο Καραμανολάκη, τον κύριο Μπουκάλα και εμένα, σε συνδυασμό φυσικά και συνεργασία πάντοτε με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Σούρλα, αλλά και την Εκτελεστική Επιτροπή, και επίσης σε συνεργασία με σημαντικούς φορείς, όπως είναι το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πάντιο Πανεπιστήμιο, αλλά και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Και βέβαια πάντοτε σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη της Βουλής και την κυρία Έλλη Δρούλια. Θέλω να πω ότι ο στόχος αυτού του τετραετούς προγράμματος είναι να ανοιχτεί σε ένα τρίπτυχο που το θεωρούμε σημαντικό, δηλαδή αρχεία, μνήμη και ιστορία, και επίσης να αναδείξει παράλληλα πως αυτό το μείζον συμβάν έχει ιδιαίτερη και ουσιαστική σημασία τόσο ως ελληνικό εθνικό συμβάν, αλλά κυρίως και ως ευρωπαϊκό παγκόσμιο. Να μας δώσει επίσης την ευκαιρία να ξανασκεφτούμε και να ξανασυζητήσουμε 200 χρόνια μετά σε σχέση με την ελληνική επανάσταση. Το πρόγραμμα απλώνεται σε τρεις κυρίως άξονες, ερευνητικά προγράμματα. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών θα αναδειχθεί κυρίως το αρχαιακό υλικό που αφορά σε αυστριακά και οθωμανικά αρχεία, ένα αρχαιακό υλικό που μέχρι τώρα δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής μελέτης. Σε συνεργασία με το Πάντιο Πανεπιστήμιο, όπου θα δρομολογηθεί το πρόγραμμα Τόποι Μνήμης για την Ελληνική Επανάσταση 19ου-20ου αιώνας και με επιστημονική υπεύθυνη την κυρία Κουλούρη, να πω ότι στο το Πανεπιστήμιο Αθηνών η επιστημονική υπεύθυνη θα είναι η κυρία Κατσιαρδί και ο κύριος Κονόρτας. Και τέλος, στο ερευνητικό κομμάτι, σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, όπου θα υπάρξει μελέτη σχετική με τους αντιπροσώπους των εθνοσυνελεύσεων και του βουλευτικού, και στη μελέτη αυτή θα είναι η συνεργασία του Εθνικού Ιδρύματος κυρίως με την Βιβλιοθήκη της Βουλής. Ο δεύτερος άξονας είναι εκδοτικός, και εδώ ήθελα να τονίσω ότι έχει μια σημασία. Υπάρχει ήδη ένα πολύ σημαντικό εκδοτικό έργο από την πλευρά του Ιδρύματος που σχετίζεται με τον αγώνα χειραφέτησης του 1821, και εδώ θα προσθεθούν κάποια κείμενα, κυρίως απομνημονεύματα και ιστοριογραφία.
φωτογραφίες. Την επιμέλεια αυτών των εκδόσεων θα έχει ο κύριος Μπουκάλας, που είναι και ο συντονιστής της σειράς, και επίσης την επιμέλεια την εκδοτική θα έχει ο Στρατής Μπουρνάζος. Τέλος, ο τρίτος άξονας αυτού του προγράμματος έχει να κάνει με τρία συνέδρια που σκεφτόμαστε να δρομολογήσουμε. Το ένα είναι προκειμένου να αναδείξει τη σημασία μιας ιστορικής πηγής, κατεξοχήν σημαντικής για το 21, που είναι το απομνημόνευμα. Το δεύτερο έχει να κάνει με το αρχαιακό κομμάτι που έλεγα πριν, δηλαδή τα Οθωμανικά και Αυστριακά αρχεία, αλλά και γενικότερα πώς διαβάζουμε τώρα που διαθέτουμε πάρα πολλές και ποικίλες αρχαιακές πηγές. Και τέλος, το μεγαλύτερο συνέδριο που φιλοδοξούμε έχει να κάνει με την ίδια τη δημοκρατία και τη σημασία για τη δημοκρατία του 21, μια συζήτηση η οποία φυσικά δεν εξαντλείται μόνο στον ελληνικό εθνικό χώρο. Να πω και δύο λόγια για το συνέδριο σε σχέση με αυτό που ήδη αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Μπούτσης, τέχνη και δημοκρατία. Νομίζω ότι είναι ένα συνέδριο που θα απλωθεί σε έναν χώρο που μέχρι τώρα το Ίδρυμα σε μικρότερο βαθμό έχει ασχοληθεί, αλλά πιστεύω ότι ανήκει κατεξοχήν στον θεματικό πυρήνα του, δηλαδή στο πώς συνδυάζεται η δημοκρατία με τον πολιτισμό και πώς διαμορφώνεται μια κουλτούρα πολιτισμού και δημοκρατίας. Και να τονίσω εδώ, που ήδη υπόθηκε βέβαια, ότι ο στόχος είναι να υπάρχει μια αποκεντρωτική λογική, να γίνουν δηλαδή μια σειρά από ημερίδες στα Χανιά, στον Βόλο, στον Άφλιο, στη Δράμα, και να γίνει το κεντρικό συνέδριο στην Αθήνα με θεματικές που θα αγγίζουν μια ευρύτατη περίοδο από το 19ο αιώνα μέχρι και σήμερα. Ευχαριστώ. Καθίστε. Λοιπόν, αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις να μας γίνουν, και σας παρακαλώ εκ προημίου να δώσετε τη μεγαλύτερη δυνατή έκταση στα μέσα στα οποία εργάζεστε σε αυτή την προσπάθεια, διότι πράγματι νομίζω ότι αξίζει πάρα πολύ. Έχει δηλαδή πολύ περιεχόμενο και βάθος. Αλλά έτσι κι αλλιώς και μέχρι τώρα έχει τύχει κάποιας αρκετά σημαντικής δημοσιότητας. Ναι, παρακαλώ, κύριε Μπουρδέρα. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να αναφέρω ένα ζήτημα το οποίο έρχεται από το παρελθόν. Είναι προβληματικό και δεν βλέπω μέχρι στιγμής να έχει γίνει κάτι προς την κατεύθυνση της επίλυσής του. Αφορά την πτυχή της διαφάνειας για τη λειτουργία του Ιδρύματος. Από το παρελθόν έχει επισημανθεί και με δημοσιεύματα ότι είναι προβληματική η δημοσιοποίηση των στοιχείων του προϋπολογισμού και του απολογισμού. Σύμφωνα με τον κανονισμό, θα πρέπει κάθε χρόνο να προσαρτάται, μετά και από τους ελέγχους που πρέπει να γίνονται, στον προϋπολογισμό της Βουλής, ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός του Ιδρύματος. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει και επιπλέον, ως επιπρόσθετο στοιχείο, υπάρχει μια ψαλίδα ανάμεσα στην επιχορήγηση που προβλέπει ο προϋπολογισμός της Βουλής κάθε χρόνο για το Ίδρυμα και στο εμφανιζόμενο ως προϋπολογισμό του Ιδρύματος ποσό, που είναι πολύ μεγαλύτερο. Αντιλαμβάνομαι και είναι προφανές και προβλέπεται ότι υπάρχουν και άλλα έσοδα πέραν της επιχορήγησης από τον προϋπολογισμό της Βουλής. Ωστόσο, δεν είναι ακόμα εμφανή, τουλάχιστον δεν έχουν πέσει στην αντίληψή μου, και αν κάνω λάθος, συγχωρήστε με, ποιες είναι οι πηγές των άλλων εσόδων, ποια είναι τα ποσά και άλλα στοιχεία, όπως για παράδειγμα το προσωπικό. Πόσο είναι το προσωπικό, γνωρίζουμε από τον προϋπολογισμό ποιο είναι το ποσό που καταβάλλεται για τις αποδοχές. Τέτοια ζητήματα δηλαδή, τα οποία είναι πολλά χρόνια που αιωρούνται και δεν έχουν απαντηθεί ακόμα. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Αθανασίου ή στον κύριο Σούρλα κατευθείαν. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω ότι, πρώτον, δεν έχω αντιληφθεί να αιωρείται οτιδήποτε. Τη γνώμη μου λέω, έτσι για να είμαστε σαφείς, πόσο μάλλον αρκετά χρόνια. Διότι πάνω σε αυτά γνωρίζετε ότι και η διοίκηση του Ιδρύματος αποτελείται από τους αρχηγούς ή τους εκπροσώπους των κομμάτων, όλους τους πρώην προέδρους κτλ. Είναι ενδελεχείς προγραμματισμοί, απολογισμοί. Υπάρχει πλήρης διαφάνεια, αλλά δεν ξέρω να υπάρχει κάποια τρύπα. Αν υπάρχει όμως και την έχετε εντοπίσει, θα απαντήσετε ο κύριος Σούρλας. Για το θέμα των επιπλέον εσόδων, για το οποίο ρωτάτε, είναι πολύ λίγα. Δηλαδή από τις εκδόσεις, τις πράξεις και τα λοιπά, είναι πολύ λίγα. Δεν υπάρχει κάτι εκεί, καλά θα ήταν να υπήρχε. Το αντίστροφο υπάρχει, γνωρίζετε πολύ καλά πως η Βουλή έχει ένα εξαιρετικά πλούσιο χορηγικό πρόγραμμα,
έτσι, σε πάρα πολλούς θεσμούς, ομάδες, ινστιτούτα, ιδρύματα, πρωτοβουλίες πανελλαδικά. Το αντίστροφο δεν θα ήταν και εύλογο. Άρα μιλάμε για τον προϋπολογισμό της Βουλής και θα σας δώσει τις εξηγήσεις που πρέπει πάνω στην ουσία του ερωτήματός σας. Κύριε Σούρλα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κολλήνω για να γίνει πιο σαφές. Να φέρω ένα παράδειγμα. Ο προϋπολογισμός σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιδρύματος Βουλής για το 2016 ανέρχεται σε 1.655.000 ευρώ. Που βλέπω από την ανακοίνωση που έχει εκδοθεί στη διαφάνεια. Στον προϋπολογισμό της Βουλής, τον κεντρικό, η επιχορήγηση για τον ίδιο χρόνο είναι 850.000. Δηλαδή, εκεί αναφέρομαι στη διαφορά. Αυτό ήταν ένα παράδειγμα για να δώσω... Ναι, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, γενικά πρέπει να πω ότι στο θέμα της διαφάνειας, κύριε Πρόεδρε, έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα. Και κατά μεγάλο μέρος αυτά τα βήματα εξηγούνται από την βελτίωση της τεχνολογίας και τη βελτίωση και της νομοθεσίας. Δηλαδή έχουμε και πλέον τον ηλεκτρονικό έλεγχο, αναρτώνται όλα αυτά στο διαδίκτυο, και δεύτερον έχουμε και την υποχρέωση να αναρτάμε στο διαδίκτυο δαπάνες οι οποίες υπερβαίνουν τις 3.000 ευρώ. Όλες οι δαπάνες λοιπόν, οι σοβαρές, οι σημαντικές, όχι για τους, αν έχουμε για τους καφέδες, δεν έχουμε πολλά για τους καφέδες, αλλά αναρτώνται στο διαδίκτυο. Επομένως, ο καθένας είναι σε θέση, αν το ψάξει, να τα βρει όλα. Επίσης, αναρτώνται όλα, οι προϋπολογισμοί, οι απολογισμοί κλπ. Αναρτώνται όλα αναλυτικά. Λοιπόν, τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα, πρόβλημα διαφάνειας δεν νομίζω να υπάρχει. Λοιπόν, παλιότερα, ίσως να έχετε δίκιο, παλιότερα δεν υπήρχαν αυτά τα μέσα και δεν υπήρχαν και αυτές οι υποχρεώσεις να αναρτηθούν αυτά τα πράγματα. Παλιότερα εννοώ και πριν την ανάληψη εκ μέρους μου των καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα της Βουλής. Επομένως, δεν μπορώ να σας πω και πάρα πολλές λεπτομέρειες, γιατί δεν τις γνωρίζω κι εγώ παλιότερα. Πάντως, όσο είμαι εγώ Γενικός Γραμματέας, έχουμε την, νομίζω, τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια. Τώρα, το ποσό αυτό που λέτε. 1 εκατομμύριο για πέρσι, για το 2016, 1.635.000. Κοιτάξτε, αυτό είναι ο αρχικός προϋπολογισμός. Αυτό δεν σημαίνει ότι αναλώθηκαν αυτά τα χρήματα. Αναλώθηκαν πολύ λιγότερα. Και αυτό οφείλεται στο ότι μερικά προγραμματισμένα έργα δεν κατορθώνεται. Κατορθώνεται με αλφαγιώτα τότε, έτσι. Δεν κατορθώνεται να ολοκληρωθούν μέσα στη χρονιά. Επομένως, τα χρήματα που έχουν προβλεφθεί δεν αναλύσκονται. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων που επικρατούν και ξέρουμε όλοι μας, κάνουμε αιματηρές προσπάθειες οικονομίας. Και εξοικονομούμε, συμπιέζουμε το κόστος δραστηριοτήτων. Δραστηριοτήτων οι οποίες τα παλιότερα χρόνια κόστιζαν, μπορώ να πω και διπλάσια πολλές φορές, τα έχουμε συμπιέσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Είμαστε ευτυχείς ότι έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε κάποια χρήματα παραπάνω, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε σιδηρά, πρέπει να σας πω, πειθαρχία οικονομική για το πώς θα συγκρατήσουμε το κόστος. Για το θέμα του προσωπικού που είπατε, κύριε Μπουρδάρα, το προσωπικό είναι 28 άτομα. 28 άτομα και τρεις αποσπασμένοι από τη Βουλή, αν θέλετε 31 άτομα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αυτή τη στιγμή στο Ίδρυμα. Από αυτά τα 28 αμείβονται από τη Βουλή. Για τις αμοιβές πρέπει να σας πω ότι ήδη εδώ και 3 χρόνια έχουμε προσαρμοστεί στον υπαλληλικό κώδικα και το υπαλληλικό μισθολόγιο. Επομένως, αμείβονται οι συνεργάτες μας όπως και κάθε άλλος δημόσιος υπάλληλος στη χώρα. Δεν υπάρχει καμία απόκληση, παρότι εμείς είμαστε Ίδρυμα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Εφαρμόζουμε απολύτως και αυστηρά τους νόμους της πολιτείας για τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν ξέρω αν σας ξεχνάω κάτι από αυτά που θέσατε. Πάντως όλα μπορείτε και θα σας δοθούν και υπάρχουν αναρτημένα στο διαδίκτυο. Ακόμα δεν τα έχουμε ολοκληρώσει. Είπε ο κ. Πρόεδρος, και αυτό θέλω να τονίσω, το τόνισε ήδη ο κ. Πρόεδρος,
είναι πώς διοικείται το Ίδρυμα. Το Ίδρυμα έχει ως ανώτατο όργανο, έχει πρόεδρο τον εκάστοτε πρόεδρο της Βουλής και έχει ως ανώτατο όργανο το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν σας πω τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα πείτε ότι δεν υπάρχει άλλο όργανο τέτοιας υψηλής σύνθεσης στη χώρα μας. Λοιπόν, αποτελείται από τον πρόεδρο, τον πρόεδρο της Βουλής, από όλους τους πρώην προέδρους της Βουλής, από όλους τους πρώην πρωθυπουργούς, οι οποίοι ήταν πρωθυπουργοί και πρόεδροι κοινοβουλευτικών ομάδων αυτών, κοινοβουλευτικοί πρωθυπουργοί κομμάτων, τους προέδρους όλων των κομμάτων της Βουλής και 2-3 ακόμα, το Γενικό Γραμματέα της Βουλής, το Γενικό Γραμματέα του Ιδρύματος και κάποια πρόσωπα από τον επιστημονικό κόσμο που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, δεν έχουν οριστεί. Λοιπόν, αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε χρόνο κάνει ενδελεχή έλεγχο. Πρέπει να σας πω ότι εκτός από τις δραστηριότητες και από τις ιδέες που διατυπώνονται και εμπλουτίζουν τον δικό μας προγραμματισμό και είμαστε πάντα ευγνώμονες σε τέτοιες ιδέες, η βασική συζήτηση εκτελήσεται γύρω από τα οικονομικά στο Διοικητικό Συμβούλιο. Περνάνε δηλαδή από πώς είμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο, 30 άτομα, 40 κάθε φορά. Τα διπλά επί δύο τόσα μάτια το κοιτάνε. Έτσι. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τη διαφάνεια σας, βεβαιώνω γι' αυτό. Ευχαριστώ. Παρακαλώ να λέτε και το όνομά σας για τα πρακτικά, κύριε Παναγιωτίδου, εν προκειμένου. Όλγα Παναγιωτίδου από τον Αντένα και το CNN Greece. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας πάω σε ένα θέμα της επικαιρότητας. Έφτασε πριν από λίγο στη Βουλή η πορεία της ΠΟΕΟΤΑ. Σε λίγο θα αποφασίσουν για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους. Υπάρχει ένα διέξοδο. Ευθύνεται μόνο η Νέα Δημοκρατία για το διέξοδο αυτό? Και πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση αυτή? Δεν θέλω να μετατραπεί η σημερινή press conference σε γενική πολιτική συζήτηση. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ευελπιστώ και ως πολίτης και ως πρόεδρος της Βουλής και έχω και την εκτίμηση, όχι απλά ευελπιστώ, ότι σήμερα θα έχει λυθεί το ζήτημα. Ναι, έλατε. Πείτε το για να σημειώσουν οι... Έλατε, εσείς. Γιάννης Απέργης από τον Ελεύθερο Τύπο. Να σας ρωτήσω το εξής. Υπήρχε ένα σχέδιο για να βγουν οι εκδόσεις προς τα έξω του Ιδρύματος παλιότερα, αξιοποίησης των χώρων από το Ίδρυμα και από τη Βουλή, που είναι τα παλιά λουλουδάδικα, όπου θα μπορούσε να βγαίνουν εκεί πέρα, να μπορεί να βρίσκει κάποιος τις εκδόσεις, και ήταν ένα ουσιαστικό κέντρισμα για τους ανθρώπους της πόλης. Αυτό το σχέδιο εξακολουθεί να υπάρχει? Μπορεί να υλοποιηθεί? Διότι οι εκδόσεις πολύ ωραίες, αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί κάποιος εύκολα, δεν είναι εύκολα προσβάσιμα για να τις αποκτήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο θα τον πάρει ο κύριος Αθανασίου να σας πει το σχετικό με τα... Τα θέμα του Λουδάδη είναι λίγο διαφορετικό και είναι αρκετά περίπλοκο όσον αφορά το καθεστώς που υπάρχει. Απλώς για το θέμα της διαθεσιμότητας των εκδόσεων πια δεν υπάρχει πρόβλημα. Διότι, και σας προσκαλώ πραγματικά να επισκεφτείτε τον νέο εκθεσιακό χώρο του Ιδρύματος, είναι εντελώς πολύ εύκολα προσπελάσιμος. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος Σοφίας και Σέκερη. Εκεί υπάρχουν εκθέσεις, υπάρχουν εκδόσεις, υπάρχουν τα πάντα. Άρα είναι εντελώς προσβάσιμα αυτά τα υλικά σε οποιοδήποτε θέλει. Και μάλιστα προσπαθούμε να το λέμε παντού με κάθε τρόπο ότι εκεί υπάρχει όλο το υλικό του Ιδρύματος μαζί με τις εκθέσεις. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε να προσθέσω και επιπλέον, τα βιβλία μας είναι διαθέσιμα μέσω των κοινών τρόπων που διατίθενται τα βιβλία στην ελληνική αγορά σε όλα τα βιβλιοπωλεία της χώρας. Επομένως, δεν είναι κάπου που να μην φτάνουν στον κόσμο. Και επιπλέον, το Ίδρυμα, επειδή δεν έχει κύρια αποστολή του να βγάζει χρήματα από τα βιβλία, δεν είναι εκδοτικός οίκος, προφανώς, δωρίζει βιβλία. Ξέρετε πόσα βιβλία, πόσους τόμους έχουμε δωρήσει σε σχολικές βιβλιοθήκες, σε πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, σε συλλόγους και σε πρόσωπα μεμονωμένα που μας κάνουν τη σχετική αίτηση και δικαιολογούν επαρκώς αυτήν την αίτησή τους. Από την ίδρυσή του το Ίδρυμα, εδώ και 14 χρόνια, 12 χρόνια αν δεν κάνω λάθος, έτσι, το 4
13 χρόνια, το 4 ξεκίνησε το Ίδρυμα, 160.000 τόμους έχουμε διαθέσει δωρεάν. Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακός ο αριθμός. Ευχαριστώ. Άλλος. Ελάτε, εσείς. Στεργίου από Ήπεθρος Χώρα. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είπατε προηγουμένως για το θέμα του ότι υπάρχει ένας αυξημένος ρόλος, διότι τα τελευταία χρόνια και ιδίως μετά το πρώτο μνημόνιο ο κόσμος έχει απογοητευτεί πάρα πολύ. Υπάρχει το θέμα της Βουλής των Εφήβων, η οποία ήταν ένας θεσμός ο οποίος πραγματικά άλλαξε τα δεδομένα, ήρθαν τα νέα παιδιά, κατέθεσαν τις προτάσεις τους. Πάντα υπάρχει το θέμα πώς θα συνδεθούν αυτές οι προτάσεις των νέων παιδιών μέσα στην κοινωνία, όχι απλώς και μόνο να μείνουν κενό γράμμα ή να γίνει κάτι, μια κίνηση εντυπωσιασμού, αλλά πώς θα ενσωματωθούν και μέσα στο πολιτικό σύστημα. Και το δεύτερο, πώς θα μπορούσε αυτό μέσω του Ιδρύματος της Βουλής να αλλάξει και την οτροπία των νέων παιδιών για την πολιτική, διότι βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια όλο και απομακρύνονται οι νέοι από την πολιτική και όλο και περισσότερο έχουμε αποχή από τις εκλογές. Ναι, επί της ουσίας κάνατε ένα σχολιασμό, δεν είναι ερώτηση, έτσι, απλώς επειδή έχει μια σημασία ο σχολιασμός που κάνατε. Δεν θα συμφωνήσω πως οι νέοι αποσπώνται από την πολιτική, διότι δυστυχώς τα παιδιά μας, με την ευρία έννοια το λέω, είναι ανάμεσα στις δύο ή τρεις κοινωνικές κατηγορίες που έχουν υποστεί και υφίστανται άμεσα και δραματικές συνέπειες για το ίδιο το μέλλον τους από την κρίση αυτή την επταετή, οκταετή. Γνωρίζουμε ότι φύγανε εκατοντάδες χιλιάδες ήδη επιστήμονες. Ο προβληματισμός λοιπόν για την πολιτική με την σωστή και ευρία έννοια είναι διάχυτος μέσα στην κοινωνία. Και ο προβληματισμός για εναλλακτικές και ο προβληματισμός για τρόπους που οι ίδιοι αγόρια και κορίτσια μέσα στη σύγχρονη εποχή καινοτομώντας, ψάχνοντας, συνεργαζόμενοι με διάφορες μορφές θα μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους πέραν της εξασφάλισης που στη δικιά μου πολύ παλαιά γενιά είχαμε, τελειώναμε Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο και ξέραμε περίπου τι θα μας συμβεί τα επόμενα 20 ή 30 χρόνια. Είναι μια άλλη εποχή, είναι άκρος πολιτικό το ότι σκέφτονται, συσκέπτονται και παίρνουν πρωτοβουλίες οι νέοι και πιέζουν ή κινητοποιούνται κιόλας, δραστηριοποιούνται, συμμετέχουν σε κινήματα αλληλεγγύης, αλλά και για τον εαυτό τους προσπαθούν με αγωνία, και αυτή η αγωνία έχει πρόσημο πολιτικό, να το ξέρουμε, είναι σαφές, το προσωπικό είναι και πολιτικό με αυτή την έννοια, έχει σαφώς πρόσημο πολιτικό. Τώρα, σε σχέση με τη Βουλή των Εφήβων, επίσης θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής. Οι νέοι δεν έρχονται εδώ για να διαπαιδαγωγήσουν το κοινοβούλιο, τους βουλευτές ή την κοινωνία, συμμετέχοντας στη Βουλή των Εφήβων. Έρχονται για να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα, να επικοινωνήσουν και να κοινωνήσουν με τα κοινοβουλευτικά ήθη, έθιμα, παραδόσεις ενός από τα αρχαιότερα κοινοβούλια της Ευρώπης και με εξαιρετικές παραδόσεις, να αντιληφθούν και να χρησιμοποιήσουν τους τρόπους που γίνεται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, οι αγορεύσεις, οι απαντήσεις, ερωτήσεις, να επικοινωνήσουν και να τσιγκλίσουν υπουργούς ή και τον Πρωθυπουργό που είχε έρθει πέρσι και άλλοτε με τα ερωτήματά τους για την τρέχουσα κατάσταση. Δεν έρχονται και οι ίδιοι ουδέποτε είχαν και αυτή την φιλοδοξία, δεν εκφράστηκε, θα ήταν λάθος όμως, να μας πούν ότι πρέπει να γίνονται διαφορετικά τα πράγματα εν συνόλο και κάπως έτσι να προχωρήσετε. Το τι συμβαίνει στη Βουλή σε σχέση με το στρίμωγμα που σας είπα προηγούμενα, που έχουμε τα τελευταία χρόνια ως προς την ουσία κάποιων νομοθετημάτων που συμπαρασύρει την ουσία της νομοθετικής διαδικασίας με επίγοντα, κατεπίγοντα, μνημόνια κτλ. Αυτό αφορά τη χώρα μας και την ιστορική φάση που έχει βρεθεί η χώρα μας και το λαό, με την έννοια ότι εδώ εκφράζει τη λαϊκή κυριαρχία και οι δυνάμεις που με την ψήφο του λαού είναι εδώ πέρα μέσα, βρίσκουν κάθε φορά τον πιο δόκιμο τρόπο να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση, και αυτό είναι στην κρίση του λαού πάλι. Δεν είναι μια τεχνική η οποία αν αλλάξει, δεν είναι θέμα μιας τεχνικής ή μιας νοοτροπίας που αν αλλάξει θα είναι καλύτερα. Από και πέρα θέματα συμπεριφορών ή άλλα,
είναι στην κρίση όλης της κοινωνίας. Μην ας πούμε, πάμε και σε τέτοια ζητήματα. Πάντως σας επαναλαμβάνω, τα παιδιά έρχονται για να διαπαιδαγωγηθούν και να αφήσουν ταυτόχρονα το δικό τους αποτύπωμα. Όχι για να μας πούν πώς θα ήταν καλή η Βουλή, ενώ τώρα ενδεχομένως δεν είναι και τα λοιπά. Δεν μπαίνουν σε αυτή την αντίστοιξη. Ναι, και... Μια κουβέντα θέλω να προσθέσω. Η Βουλή των Εφήβων δεν είναι και δεν πρέπει να είναι ένας θεσμός παγωμένος μέσα στον χρόνο. Ίδιος και παράλλακτος, συνέχεια μέσα στην ιστορία. Η Βουλή των Εφήβων πρέπει να ακολουθεί τις όποιες αλλαγές συντελούνται στην ελληνική κοινωνία και είναι σε μια, να υπάρχει μια ανταπόκριση, μια σχέση με αυτές. Με αυτή την ένταση θα έχετε παρατηρήσει ότι διαρκώς, κάθε χρονιά, υπάρχουν αλλαγές στο θεσμό της Βουλής των Εφήβων. Πολλές αλλαγές, από το πώς γίνεται η επιλογή των μαθητών μέχρι πώς γίνεται η ίδια διαδικασία. Εδώ που δίνεται η έμφαση, αν δίνεται η έμφαση στα βιωματικά πριν ή στην Ολομέλεια κλπ. Άρα προσπαθούμε, ειδικά με τη δουλειά που κάνουν και οι συνάδελφοι, οι συνεργάτες του Ιδρύματος, αλλά και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής των Εφήβων, να παρακολουθούμε αυτές τις αλλαγές. Και μάλιστα για την επόμενη χρονιά έχει έρθει μια πρόταση για πολύ ριζικές αλλαγές, οι οποίες θέλουν συζήτηση, συζητιούνται. Πάλι σε μια λογική αυτή, να παρακολουθεί η Βουλή των Εφήβων τις όποιες αλλαγές γίνονται. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα για αυτά. Είναι λίγο πρόωρο να τα πούμε. Για παράδειγμα, είπαμε πριν, σας είπε ο Πρόεδρος, ότι γίνει μια προσπάθεια η παρουσία της Βουλής αυτού του τύπου παρουσία να βγαίνει από την Αθήνα. Εξού και τα προσυνέδρια που γίνονται σε όλη την επαρχία για το προηγούμενο, εκτός Αθηνών, δηλαδή για το προηγούμενο συνέδριο και γι' αυτό. Αντίστοιχες σκέψεις υπάρχουν και για την προετοιμασία της Βουλής των Εφήβων. Αλλά είναι λίγο πρόωρο, αλλά θα έρθει η ώρα που θα τα κουβεντιάσουμε αυτά αναλυτικά. Ευχαριστώ. Άλλος ή άλλοι, ναι. Κύριε Πρόεδρε, θα σας επαναφέρω στην επικαιρότητα. Παρακαλώ, πείτε για τα πρακτικά για να γράψω. Μπολάκη Σωτήρης από Sky. Μιας και μιλάμε για την αποτύπωση και τη διασύνδεση του Κοινοβουλίου με την κοινωνία. Σήμερα ήταν να πραγματοποιηθεί μια συγκέντρωση των αστυνομικών στην πλατεία Εξαρχείων. Αυτό, κατά τη γνώμη μου και κατά πολλών άλλων, νομίζω, έτσι όπως αφουγκράζομαι κι εγώ όσο μπορώ, ενέχει και λίγο ένα ζήτημα δημοκρατίας και θεσμών. Πώς το κρίνετε εσείς, δηλαδή συμφωνείτε με αυτή την απαγόρευση, θα μπορούσε να γίνει? Δεν θα ήθελα να κάνω κανένα σχόλιο, κύριε Πολάκη, και ξέρετε ότι αυτό που σας λέω τώρα είναι θέση. Άλλος ή άλλοι, παρακαλώ. Εντάξει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ, όπως και τους εκλεκτούς ιστορικούς, μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, του Ιδρύματος, συνεργάτες, έτσι, για όλη την βοήθεια και τη συνέρηση, όπως και τον κύριο Τσικάρα, που είναι ο επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε μόνο μία κουβέντα. Το είπατε ήδη, αλλά θέλω να το τονίσω. Μια θερμότατη ευχαριστία δημόσια ενώπιον όλων για τους συνεργάτες του Ιδρύματος, οι οποίοι έχουν κάνει πραγματικά μεγάλο έργο και μεγάλη προσπάθεια. Τους ευχαριστούμε και δημόσια.